15 χιλιόμετρα από την Πάδοβα, το Καμιζάνο Βιντσεντίνο. Ευτυχεί να έχει Έλληνα δήμαρχο και είναι ο κύριος Ελευθέριος Πρεζαλής, τον οποίο καλωσορίζω στην ελληνική διασπορά. Και εγώ σας χαιρετώ. Καλώς ήρθατε. Πόσα χρόνια είσαστε στο τιμόνι του Δημαρχιακού Φώκου? Σαν δήμαρχος είμαι από το 1999, αλλά στην τοπική αυτοδιοίκηση από το 1986-85. Να φαντασιωθώ ότι υπάρχει αρκετός ελληνισμός ο οποίος σας εξέλεξε, ή ήταν η δυναμική και η αξιοπιστία του Αμβρός που είναι πέρα και έξω από την ρίζα ή και την καταγωγή του? Στο Καμιζάνο Βιτσεντίνο είμαι ο μόνος Έλληνας. Το 1978, όταν εγκαταστήθηκα για πρώτη φορά σαν παιδίατρος με την οικογένειά μου, δεν υπήρχε κανένας ξένος εκτός από τους Αμερικανούς πολίτες που είναι στην κοντινή βάση της Βιτσέντσας. Ο πρώτος ξένος στο Καμιζάνο ήμουν εγώ, μετά οι συμπολίτες μου εκτίμησαν τη δράση μου την επαγγελματική και μου πρότεινα να... Κατέλθετε στον πολιτικό στίβο, στο δημαρχιακό ουσιαστικά. Στο δημαρχιακό. Πρώτα σαν αντιδήμαρχος και το 1999 σαν δήμαρχος. Τώρα τελειώνει η δεύτερη θετία και τελειώνει πια και η... Και... Ναι, εδώ το δικαίωμα είναι μόνο μέχρι δύο θητείες, πενταετούς διάρκειας. Πενταετής. Ωραία. Η πρώτη το 1999 και το 2004 η επανεκλογή. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα τα σχέδιά σας? Φέτος τον Απρίλιο στις εκλογές εξελέγει και νομαρχιακός σύμβουλος, οπότε όταν θα τελειώσει η εργασία μου σαν δήμαρχος, θα συνεχίσω σαν σύμβουλος της νομαρχίας. Της διευρυμένης αυτής. Της Βιτσέντσας. Ωραία. Τώρα, το να είναι κανείς ελληνικής καταγωγής, πόσο τον βοηθά στο να στοχεύει κάπου και αυτό να το πετυχαίνει? Όταν για πρώτη φορά στην Ιταλία ήταν, ήμουνα 17 χρόνων, μόλις τέλειωσα το λύκειο. Χωρίς πείρα, χωρίς τίποτα. Η Ιταλία μου έδωσε τη δυνατότητα να σπουδάσω και να αποκτήσω μια ορισμένη πείρα, η οποία φυσικά σαν ακόμα άπλαστος άνθρωπος μου έδωσε τη δυνατότητα να διαμορφωθώ και να μπορέσω να εξελιχθώ ώστε να φτάσω μέχρι να γίνω δήμαρχος. Σήμερα θα λέγαμε ότι έχετε δύο πατρίδες. Όχι, έχω μία μόνο, την Ελλάδα. Και η καταγωγή είναι... και η αγάπη σας, που, δηλαδή που θέλετε να στείλετε την αγάπη σας μέσω από σε όλη την Ελλάδα. Η καταγωγή μου είναι από το Λιδωρίκι. Γεννήθηκα στο Λιδωρίκι, αλλά ο πατέρας μου ήταν από το Κρίκυλο Ευρυτανίας και η μητέρα μου από την Αρτοτίνα. Και δεν βλέπω την ώρα να γυρίσω, να πάω να επισκεφτώ την Αρτοτίνα φέτος το καλοκαίρι οπωσδήποτε, γιατί στο Κρίκυλο που ήταν η καταγωγή του πατέρα μου πηγαίνω συχνά, αλλά από στο χωριό της μητέρας μου από τότε που έφυγα από την Ελλάδα δεν ξαναγύρισα. Σας λείπει όμως? Πάρα πολύ. Φέτος το καλοκαίρι έχω προγραμματίσει να συνοδεύσω ένα θείο μου από την Αθήνα, ο οποίος δεν οδηγεί το αυτοκίνητο, να τον πάω στην Αρτοτίνα για να δούμε μαζί το μέρος της μητέρας μου. Μια γωνιά έτσι που θα θέλατε να πρωτοεπισκεφτείτε μόλις πάτε σε αυτό το χωριό, ποια να είναι? Το σπίτι μιας θείας μου, που έχω μια φωτογραφία που την έχω στο σπίτι μου ακόμα, μαζί με τη μητέρα μου και με την αδερφή μου. Είναι ένα σπίτι παλιό πέτρινο με τη σκεπή, όχι από κεραμίδια αλλά από πέτρινες πλάκες, όπως φτιάχναν μια φορά τα σπίτια στα χωριά για να αντέχουν από το χιόνι. Ένα πάντως μικρό χωριό ελληνικό είναι σήμερα, και κάθε φορά σαν σήμερα οι συναντήσεις μας εκτός τυχόν Ελλάδος με την ευκαιρία της προσκλήσεως κάθε ελληνικής κοινότητας. Γι' αυτό φαντάζομαι ότι είστε σήμερα εδώ, γι' αυτό κάνατε τόσα χιλιόμετρα. Α, βέβαια. Όταν έχουμε τη δυνατότητα και οι φίλοι μας μας καλούν πάντοτε, προσπαθούμε να είμαστε μαζί ώστε να ζήσουμε μια βραδιά μαζί με άλλους συναδέλφους. Εμένα αυτό που μου λείπει είναι το ότι εκεί στο Καμιζάνο, επειδή δεν υπάρχει άλλος Έλληνας, το μόνο πρόσωπο που μπορώ να μιλήσω καμιά φορά ελληνικά είναι η γυναίκα μου, η οποία έχει μάθει ελληνικά υποχρεωτικά και αυτή. Αλλά μου λείπουν πάρα πολύ οι συμπολίτες μας, η παρέα η ελληνική, για να
για να μπορώ να μιλάω και να μαθαίνω και τα νέα πάντα από την Ελλάδα. Έχω κάπου 20 χρόνια στο εξωτερικό, έφυγα από την Ελλάδα μετά το σχολείο. Είμαι αμοιβός Έλληνας, δεν είμαι Έλληνας της Διασποράς με την έννοια της γέννησης, αλλά αισθάνομαι Έλληνας της Διασποράς, διότι σε αυτά τα 20 χρόνια έχω βρεθεί τα περισσότερα στην Αμερική, στην περιοχή της Βοστόνης και της Νέας Υόρκης. Σπούδασα στην Αμερική πανεπιστημιακά και τα τελευταία χρόνια είμαι στην Ευρώπη. Έχω ζήσει στην Ιταλία, είμαι τώρα περίπου 3 χρόνια, έχω ζήσει στην Ισπανία, έχω ζήσει στο Λονδίνο με την οικογένειά μου. Έχω δύο αγοράκια τα οποία έχουν γεννηθεί, ο ένας στη Μαδρίτη και ο άλλος στη Νέα Υόρκη. Και αισθάνομαι πάντα πολύ Έλληνας, είμαι πολύ Έλληνας. Και δίνετε και βοήθεια αναφορικά με το ελληνικό μας στοιχείο που και να βρεθείτε. Αυτό μου το είπαν κάποιοι, πάρει και εδώ. Κοιτάξτε, μου αρέσει πολύ να βρίσκομαι με τους Έλληνες της κάθε περιοχής. Είχα πολλά χρόνια επαφής με τους Έλληνες της Αμερικής. Πολλές φορές μπορώ να σας πω ότι με εκπλήσει, όχι πια με εκπλήσει, αλλά λίγο με στεναχωρεί το γεγονός ότι πολλές φορές βλέπω πολύ πιο αμοιγός Έλληνες, τους Έλληνες που έχουν μεγαλώσει έξω από την Ελλάδα, παρά μερικές φορές αυτά που βλέπω στην πατρίδα μας. Κέντρο. Έτσι κανείς όντας Έλληνας και ζώντας στην Ιταλία, αν ξέρει να σεβαστεί τους ανθρώπους που είναι εδώ, μιλώντας τη γλώσσα τους και μπαίνοντας μέσα στα πράγματά τους, δεν αισθάνεται ξένος. Είναι τόσο κοντά οι κουλτούρες στη βάση τους και σέβονται τόσο πολύ τα δικά μας πράγματα, που τελικά πολλές φορές κανείς αισθάνεται και πολύ ελεύθερος εδώ.